Λοιπόν, ελάτε να γυρίσουμε σελίδα, να υποδεχτούμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή του φροντιστηρίου που Καμισάς Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη. Καλησπέρα σας. Πάμε να συζητήσουμε πολύ σημαντική διαδικασία, η διαδικασία της μελέτης, της απομνημόνευσης. Είναι ένα από τα μυστικά για την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι. Είπαμε ότι αυτή τη σειρά των εκπομπών θα την ξεκινήσουμε λίγο με τρόπους μελέτης, με τεχνικές μελέτης. Πράγματα τα οποία τα λέμε εξ αρχής. Δηλαδή, απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από ηλικία. Και πραγματικά οφείλεις να το κάνεις ως δάσκαλος, διότι προφανώς οι μαθητές όλοι δεν γνωρίζουν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να δουλέψουν. Δουλεύουμε πάνω σε μαθησιακούς τύπους, αλλά και σε τεχνικές που μπορούν να αφορούν όλα τα παιδιά. Όλων των ηλικιών, όλους τους μαθητές. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι και στην πορεία θα εξειδικεύσουμε λίγο να μιλήσουμε για τμήματα, σχολές, τριτοβάθμια εκπαίδευση, οπότε θα επικεντρωθούμε λίγο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είπαμε επίσης ότι θα ξεκινάμε με την επικαιρότητα. Έτσι, και να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, λοιπόν. Νομίζω ότι ένα στοιχείο επικαιρότητας για τους υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η οδηγή σπουδών. Και ένας πολύ σπουδαίος οδηγός σπουδών που τον χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια είναι το ΠΑΜ Πανεπιστήμιο, το οποίο πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε για άλλη μια χρονιά. Ένα εγχειρίδιο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους υποψήφιους. Αυτό ακριβώς που κρατάτε, λοιπόν. Ναι, είναι η έκδοση του 2019. Πολυσέλιδη έκδοση. Πολυσέλιδη γιατί έχει όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ, αλλά με έναν πολύ συνοπτικό και αποτελεσματικό για τον υποψήφιο που θέλει να ανοιχνεύσει πληροφορίες τρόπο. Αν μου επιτρέπετε και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπορώ να δείξω ακριβώς πόσο συμπυκνωμένη είναι αυτή η πληροφορία. Και βλέπουμε και στην κάρτα τι και τι μπορεί να βρει ένας υποψήφιος και ένας μαθητής σε αυτές τις σελίδες. Πραγματικά πολύ πυκνά και με πολύ ευλίπτο τρόπο. Όπως αυτό που βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, εδώ έχουμε τα τμήματα αρχιτεκτώνων μηχανικών, τα στατιστικά τους και τις βάσεις τους σε όλα τα τμήματα στην Ελλάδα. Έχουμε συνοπτική περιγραφή των τμήματων, τα μαθήματα που κάνουν οι φοιτητές στα τμήματα, μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματικά δικαιώματα. Μέσα σε αυτές τις 2-3 σελίδες έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα. Και τέλος, συνήθως υπάρχουν και αυτοί εδώ αυτές εδώ οι εξαιρετικές πινακίδες και πυραμίδες, οι οποίες δείχνουν την σταδιοδρομία, πώς μπορεί να ξεκινά με το πρώτο πτυχίο, αλλά πόσο διαφορετικά πράγματα μπορεί κανείς να κάνει όταν κινηθεί έξυπνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που κουβεντιάζουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας για εναλλακτικές καριέρες. Είναι δύο άνθρωποι που φροντίζουν για αυτήν την έκδοση, η εταιρεία Orientum, που είναι συνεργάτης μας πάρα πολλά χρόνια, και οι οποίοι είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Η δουλειά τους είναι να αναλαμβάνουν αυτήν την ευθύνη, να ενημερώνουν σωστά για το τι συμβαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τις αλλαγές που έχουμε και φέτος στο μηχανογραφικό και θα είναι μία από τις επόμενες εκπομπές, η καταγραφή αυτών των σημαντικών αλλαγών στο καινούργιο μηχανογραφικό. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ο Σπύρος Μιχαλής και ο Νίκος Παυλάκος, που είναι συνεργάτες μας, κάθε χρόνο έχουν αυτή την εξαιρετική έκδοση που βοηθάει υποψήφιους. Για μας είναι μια πρόταση για τους μαθητές και της Β' και της Γ' Λυκείου. Νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο νέο για τη χρονιά τη συγκεκριμένη, γιατί όντως έχουμε θεαματικές αλλαγές και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι μαζί μας στις 6 Απριλίου, σε αυτή τη μεγάλη μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που ετοιμάζουμε και νομίζω θα προλάβουμε σήμερα να πούμε μερικά πράγματα στο τέλος. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο και νομίζω είχα υποχρέωση να το πω από την επικαιρότητα. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Να δούμε και επόμενες ειδήσεις, οι οποίες μας έρχονται από την εκπαιδευτική επικαιρότητα, λοιπόν. Θέλω να ξαναπούμε ότι ανακοινώνεται η εξεταστέα των πανελλαδικών εξετάσεων του 20. Αυτό που έγινε πριν 3 μέρες ήταν μία πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το πώς θα διαμορφωθεί η εξεταστέα ΕΛΗ στα μαθήματα της Γ' Λυκείου. Επιμένω όμως ότι ήταν μία πρόταση η οποία προκρίθηκε ήδη πριν από αρκετούς μήνες. Μπορεί κανείς εύκολα να το βρει, ψάχνοντας στο δίκτυο. Παραμένει όμως μια πρόταση και θα έλεγα να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, διότι ήδη πάνω σε αυτή την πρόταση, που πριν λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αντιδράσεις, παύλα αντιστάσεις, όπως για παράδειγμα τη μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με την αποπομπή συσσαγωγικά των λατινικών από την θεωρητική κατεύθυνση.
Και γι' αυτό είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Πάντως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, θα περιμένουμε ακόμα λίγο για να ανακοινωθεί η δομή του νέου λυκείου και το νέο εξεταστικό σύστημα. Είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε περίπου στα τέλη Μαρτίου. Κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι αργά. Γιατί μιλάμε για ένα σύστημα εισαγωγής το οποίο αφορά τους μαθητές που τώρα φοιτούν στη Β' Λυκείου. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει μια οργανωμένη προετοιμασία για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, έχουν κάνει τις επιλογές τους στα μαθήματα που προετοιμάζουν με έναν εντατικό τρόπο και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν ουσιαστικά ποιος θα είναι ακριβώς ο τρόπος εισαγωγής τους. Δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί με τη μοριοδότηση από τους βαθμούς τους στο σχολείο. Δεν γνωρίζουν πώς θα μετέχει το κάθε μάθημα και ποια είναι αυτά τα μαθήματα επιτέλους. Είναι χειρότερο αυτό για έναν μαθητή. Ναι, είναι πολύ αργά. Νομίζω πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά και ελπίζουμε να γίνει σύντομα, κατά τη γνώμη μας, να μην αφορά αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στη Β' Λυκείου. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον άδικο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχολείο μου. Μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε λίγο σε αυτήν την παρουσίαση. Φόκους διάβασμα. Είναι το πρώτο μας σχόλιο, γιατί ξέρετε, καμιά φορά και η οικογένεια και οι μητέρες που εμπλέκονται λίγο περισσότερο σε όλη την υπόθεση με τα διαβάσματα των παιδιών, διαμαρτύρονται που ένα παιδί δεν μπορεί να καθίσει στο γραφείο του αρκετές ώρες. Πώς δεν μπορεί να κάτσει, πώς δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κτλ. Θέλω να πω ότι είναι σαφέστατο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει focus μελέτη περισσότερο από 40 έως 50 λεπτά. Και γι' αυτό όταν κάνουμε αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και δουλεύουμε προγράμματα μελέτης με τους μαθητές μας, αυτή είναι η πρότασή μας, όπως το βλέπουν εδώ οι τηλεθεατές. Mm-hmm. Αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι μια μελέτη για να είναι αποτελεσματική προφανώς δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 λεπτά και απαραίτητη αυτομάτως είναι και μια παύση των 5 λεπτών. Περίπου σε αυτό το μήκος χρόνου και κύματος. Στη συγκέντρωση πάντως, και είναι το δεύτερο σημείο που πρέπει να πούμε, ότι για να είναι ένα διάβασμα συγκεντρωμένο και αποτελεσματικό, χρειάζεται ένας μαθητής να έχει ουσιαστικά προσχεδιάσει τι είναι αυτό που πρόκειται να μελετήσει mm-hmm. αυτό το διάστημα. Γενικότερα, ένα προσχέδιο, ένα πλάνο για το τι απαιτώ από τον εαυτό μου να βγάλω σε αυτόν τον χρόνο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει σε αυτή την συγκέντρωση. Γενικότερα θέλουμε αυτά τα μικρά εκρηκτικά διαστήματα. Νομίζω να προχωρήσουμε παρακάτω. Προχωράμε λοιπόν. Οι παύσεις που είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία σε ταχτά διαστήματα όπως τα ορίσαμε προηγουμένως. Είναι απολύτως αναγκαία η εγκεφαλική αυτή επαναφόρτιση. Γιατί διαφορετικά από κάποιο σημείο και πέρα υπάρχει εκεί ένα overload, οπότε εγκεφαλικά δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης και απομνημόνευσης υλικού ή γνώσης κτλ. Πάντως αυτά τα σύντομα διαλύματα, και εδώ έχουν δίκιο οι μαμάδες που πολύ συχνά κρινιάζουν, δεν μπορεί το διάλειμμα να συνοδεύεται σαν και καλά από το κινητό και τα μηνύματα και το Facebook, γιατί όντως είναι μια επιλογή η οποία αποσυντονίζει, δηλαδή βγάζει πολύ μακριά από το κλίμα και από το πνεύμα της μελέτης έναν μαθητή, θέλει δεν θέλει, μοιραία. Mm-hmm. Συνήθως στείλουμε μια παύση η οποία να έχει κίνηση, να έχει περπάτημα, αλλά το κινητό είναι κάτι που αποφορτίζει, αλλά αποσυντονίζει τελείως. Είναι κάτι που μακρινό. Θα μας δοθεί ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί όντως είναι ένα θέμα. Είναι σημεία των καιρών. Είναι σημεία των καιρών. Θεωρώ ότι είναι μια εξάρτηση που κάποιες φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη για την μελέτη τους. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα κλειδιά λοιπόν της αποδοτικής μελέτης. Λοιπόν, εδώ είπαμε να βάλουμε μερικά points. Ξαναλέω είναι ότι είναι σεμιναριακό το υλικό. Το δουλεύουμε πάρα πολύ στα φροντιστήρια που κάνουμε σας. Προσπαθούμε. Ξαναλέω επίσης ότι αφορά όλες τις ηλικίες. Θέλει προετοιμασία. Θέλει ο χώρος και το κλίμα και η ατμόσφαιρα να είναι κατάλληλη. Εδώ περιγράφουμε τη θέση, το φωτισμό, τον εξαρισμό. Δεν είναι, πώς να πω, αμελητέα. Είναι σημαντικά. Και όλα αυτά ως διαδικασία προετοιμάζω και τον εγκέφαλο, ότι η συνθήκη είναι αυτή, είναι η συνθήκη για να κάνω τη δουλειά μου. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, και το δεύτερο point λέει ότι πρέπει να έχουμε στόχους και πρέπει να ορίζουμε συνοπτικούς και βραχυπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή, τι έχω να κάνω αυτό το δίωρο που θα διαβάσω. Mm-hmm. Όταν έχω στόχο, όταν έχω μια επιδίωξη, τότε η δουλειά μου είναι πιο αποτελεσματική. Να συνεχίσουμε και να δούμε και την επόμενη κάρτα. Λοιπόν, όταν λέμε ξεκινάμε τα δύσκολα, είναι αυτό που συνήθως λέμε, να το πω καλύτερα, ξεκινάμε εκείνα που
δεν έχουμε τη διάθεση να τα ακουμπήσουμε. Δηλαδή, είναι εκείνα που έχουν το λιγότερο ενδιαφέρον για έναν μαθητή, γιατί πολύ συχνά ανάποδα λειτουργεί ο μαθητής, να ξεκινάει από εκείνα που του αρέσουν. Οπότε, στο τέλος μένει εκείνο που δεν τον αφορά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και η σχέση του με τα μαθήματα εκείνα να επιδεινώνεται. Το λέω πολύ απλά. Τώρα, το διάβασμα ξεκινά πάντα με μια προεπισκόπηση. Το προεπισκόπηση σημαίνει ότι πρέπει να δω λίγο τη δομή όλου αυτού του υλικού, δηλαδή να δω αυτές τις σελίδες του βιβλίου που έχουν να μελετήσω χοντρικά, πώς μοιράζονται, ποιες είναι οι επικεφαλίδες, ποια είναι τα σημεία, τα διαγράμματα, να δω τις υποσημειώσεις. Αυτά όλα οριοθετούν στον εγκέφαλο την τάξη και τη σειρά της δουλειάς. Λέω εκεί ότι συνήθως με το δάχτυλο σημαδεύω το κείμενο που διαβάζω. Βοηθάει ένα μολύ, βοηθάει ένας χάρακας, όλα αυτά. Βοηθάει η σωστή απόσταση από τα μάτια. Αυτά είναι πρακτικά μικρά και σοβαρά πράγματα. Τώρα, όταν λέμε ότι διαβάζουμε ένα κείμενο, προφανώς άλλο η μελέτη, άλλο η ανάγνωση. Μελετάμε και σκεφτόμαστε, υπογραμμίζουμε. Θέλει προσοχή η υπόθεση με την υπογράμμιση. Οι σημειωσούλες στο πλάι είναι κάτι που πάντα το προτείνουμε και οι σημειώσεις πολύ συχνά εξυπηρετεί να έχουν τη μορφή ερωτήσεων. Και επίσης κάποιοι μνημονικοί χάρτες οι οποίοι δημιουργούν ένα πλάνο και ένα σχέδιο που νομίζω θα πούμε και κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Λοιπόν, επίσης σε αυτά τα σεμινάρια και σε αυτή τη δουλειά, κυρία Σφακιανάκη, συνήθως χοντρικά κάνουμε και αυτή την ταξινόμηση, η οποία έχει νόημα. Δηλαδή, στα θεωρητικά λειτουργούμε λίγο διαφορετικά από ό,τι στα θετικά μαθήματα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος μελέτης, σκέψης, προσέγγισης. Σωστά. Και εδώ πραγματικά στα θεωρητικά μαθήματα έχει αξία χοντρικά να πει κανείς ότι πρέπει να τεμαχιστεί το κείμενο, να προσδιοριστεί σωστά σε ενότητες και να προσεγγίσει κανείς με προσοχή. Προφανώς ξαναλέω ότι δεν απομνημονεύουμε, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε κομμάτι-κομμάτι, παράγραφο-παράγραφο και την υπογράμμιση ως κύριο σημείο. Αυτό που λέμε οι σημειώσεις στο πλάι, εάν είναι του ίδιου του μαθητή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η δική του παρέμβαση, είναι η δική του εγκεφαλική παρέμβαση και είναι κάτι το οποίο τον βοηθάει να το θυμάται, δεν το συζητάμε. Το δικό του στοιχείο είναι αυτό που κρατάει και πιο εύκολα. Πολύ εύκολα. Είναι οι δικές του παρατηρήσεις και επισημάνεις, τα οποία δεν τα ξεχνάει προφανώς με τίποτα. Και το σημείο της επανάληψης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά για αυτά τα θεωρητικά μαθήματα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μια διαδικασία τελετουργική, να το πω σε εισαγωγικά, για τα θετικά μαθήματα, όπως λένε η μαθηματική και η φυσική, που δεν γίνεται ένας μαθητής να το παρακάμψει, διότι είναι δύσκολο να εμπεδωθεί ένα τέτοιο μάθημα, αν δεν ξεκινήσεις από τη θεωρία, αν δεν πας να λύσεις πρώτα αυτά που ήδη έλυσες και μάλιστα σε αμέσως προηγούμενο χρόνο, μετά να πας σε ασκήσεις εφαρμογής και τέλος να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα, δηλαδή ασκήσεις οι οποίες είναι για σένα πρωτοφανείς καινούργιες. Και φυσικά το στοιχείο της επανάληψης δεν το συζητάμε. Δεν λείπει από κανένα μάθημα. Δεν λείπει από κανένα. Το τελευταίο σημείο επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τα θετικά μαθήματα, ότι προσεγγίζουμε και λύνουμε ξανά και μάλιστα τα πρώτα 2-24 ώρα τις ασκήσεις που ήδη επεξεργαστήκαμε προκειμένου να έρθει η εμπέδωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και στα προγράμματα μελέτης το προσδιορίζουμε, λέγοντας ότι πρέπει το πρώτο διάβασμα να έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα θετικά μαθήματα. Και επίσης οι άνθρωποι των θετικών επιστημών λένε ότι κάθε καινούργια έννοια πρέπει να καταλαβαίνει ο μαθητής με απλά λόγια τι σημαίνει, πότε το ξανασυνάντησε σε προηγούμενη πληροφορία ή γνώση, πώς εφαρμόζεται και ποιες συνέπειες έχει προκειμένου να μπορέσει να καταλάβει και να εμπεδώσει. Mm-hmm. Αυτά ως προς τεχνικές μελέτες. Τώρα στην απομνημόνευση. Ξέρετε, είναι ένα ζητούμενο η απομνημόνευση. Πάντα λέμε πώς θα γινόταν να αποφεύγαμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο και σε μια εξεταστική διαδικασία δεν γίνεται να λείπει η ανάγκη να θυμάσαι πράγματα. Σίγουρα. Σε κάποια μαθήματα περισσότερο, σε κάποια λιγότερο. Υπάρχουν τρόποι και τεχνικές. Συνήθως στα σεμινάρια που δουλεύουμε λέμε αυτό που είναι σημειωμένο και στην αμέσως επόμενη κάρτα, ότι δεν γίνεται να μην συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις του μαθητή όταν μελετάει και όταν προσπαθεί να μάθει, να απομνημονεύσει. Αυτό που έχουμε σημειώσει εδώ είναι ότι όταν κανείς έχει ένα βιβλίο μπροστά του και προσπαθεί να μάθει, ένα βιβλίο ιστορίας, κάτι τέτοιο που πολύ συχνά δυσκολεύει κόσμο, προσπαθούμε να πούμε ότι όλες οι αισθήσεις πρέπει να συνδυάζονται. Είναι αυτό που λέμε στοιχεία από τους διάφορους μαθησιακούς τύπους. Πρέπει να έχουμε προσεκτικά τα μάτια μας εκεί, να ακουμπάμε. Έχει αξία η αίσθηση της σαφής, όσο και αν ακούγεται και περίεργο, της και της σαφής. Για κάποιους που είναι κινεσθητικοί τύποι, είναι πρωτεύον στοιχείο το στοιχείο της σαφής. Το ακουστικό στοιχείο, το ότι μελετάμε δυνατά, να ακούμε αυτά που διαβάζουμε, οι σημειωσούλες, αυτό είναι το στοιχείο το οπτικό.
Ο ρυθμός πολύ συχνά εξυπηρετεί πάρα πολλά παιδιά και να μασάνε τσιχλάει, να χτυπάνε το πόδι τους. Δεν κάνει κακό, όπως πολλές μαμάδες νομίζουν. Αρκεί να γνωρίζουμε ότι είναι στοιχείο κινεσθητικό και ότι πραγματικά βοηθάει στην γνώση και στην απομνημόνευση. Πολύ συχνά τα ψάχνουμε αυτά. Έχουν να κάνουν με τους μαθησιακούς τύπους. Και επίσης το στοιχείο του να ζητήσω βοήθεια. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο ένας έφηβος με τη μητέρα του, ας πούμε, να κάτσουν διπλά απέναντι. Όντως είναι ζητούμενο. Αλλά η ανταλλαγή της πληροφορίας, έχουμε πολλά παιδιά που λειτουργούν με αυτό που λέμε διαπροσωπικό στοιχείο και η ομάδα βοηθάει. Που σημαίνει ότι η πληροφορία πρέπει να μοιράζεται. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό χοντρικά για την απομνημόνευση. Σημειώσεις, ερωτήσεις είναι κάτι που εξυπηρετεί, που βολεύει τον εγκέφαλο να απαντάει σε ερωτήσεις. Είναι σαν να στείνει κανείς με τον εαυτό του έναν διάλογο. Απλές ερωτήσεις, αυτές που βλέπουμε. Απλές ερωτήσεις, πού και γιατί. Για το υποκείμενο, για αυτό που διαβάζει κανείς. Είναι ένας υποθετικός διάλογος που στείνεται και που τα περισσότερα παιδιά τα βοηθάει. Τι άλλο έχουμε σημειώσει. Αντί των πολλαπλών επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων, γιατί από κάποια στιγμή και πέρα η επαναλαμβανόμενη ανάγνωση καταλαβαίνει ο μαθητής ότι δεν τον βοηθάει, είναι πολύ πιο ωφέλιμο να δοκιμάσει να εξετάζει τον εαυτό του, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, ένα υποθετικό στοιχείο διαλόγου πάντα βοηθάει. Mm-hmm. Απομνημόνευση με μαρκαδόρους και post-it την επόμενη κάρτα. Έχω ακόμα μία που λέει εδώ για τις σημειώσεις που το είπαμε και προηγουμένως και γι' αυτό λέμε γράφουμε σημειώσεις. Και εδώ τους μαρκαδόρους και τα post-it, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η ποικιλία και μεγάλη η πρόκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο. Ένας χρωματιστός, δυνατός μαρκαδόρος, δεν το συζητάμε, είναι κάτι που τονίζει και με έμφαση ξεχωρίζει την πληροφορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και τα αυτοκόλλητα που επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτά, γιατί είναι εκείνα που πραγματικά αισθάνεται ότι ο μαθητής σου έχει ανάγκη να τα θυμάται, να τα ξαναδοκιμάσει, να τα προσπαθήσει για να τα μάθει. Έχετε έρθει και με παραδείγματα, μάλιστα. Εγώ εντάξει, τα κρατάμε. Αυτά είναι σύνεργα και είναι και, πώς να πω, είναι κάτι που το προτείνεις, γιατί mm-hmm. ξέρεις ότι είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Τώρα από εκεί και πέρα, στις τεχνικές απομνημόνευσης κάνουμε διάφορα πράγματα. Συνήθως βοηθάμε τους μαθητές σε αυτό, γιατί δεν είναι πάντα σε θέση. Ένα στοιχείο είναι χαρτογράφηση, δηλαδή να γίνει ένα σχεδιάγραμμα όπως αυτό, παράδειγμα για το μάθημα της φυσικής. Ένα σχήμα με χρώμα είναι κάτι που βοηθάει, δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα τους οπτικούς τύπους, αλλά ξαναλέω, όχι απαραίτητα. Mm-hmm. Κάποιες ακροστοιχίδες, πώς τα παιδιά της θεωρητικής θα μπορούσαν να θυμούνται ποια είναι όλα αυτά τα είδη της γενικής κατηγορηματικής, αλλά με εκείνη την ακροστοιχίδα, εκείνη την περίεργη κηδεία με το ύψιλον, προφανώς δύσκολα το ξεχνά κανείς. Όπως και τέτοια τρίξε. Στα μαθηματικά, για να θυμάται κανείς μνημονικά προφανώς ποιο είναι το πρόσημο στο κύκλο αυτό τριγωνομετρικό που τόσο κόσμο έχει παιδέψει κατά καιρούς. Ή δεν ξέρω, νομίζω ότι κρατάμε και άλλα τέτοια τεχνικά στοιχεία όπως ιστορίες. Ένα παιδί να θυμάται τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, εντάξει είναι λίγο δύσκολο, ήταν και τα ονόματα της λίγο περίεργα. Αλλά αν τους πεις εκείνη την αστεία ιστορία, ένα ξανθό τσακάλι με σκουφί, μάλλον είναι εύκολο να θυμούνται τα τρία ονόματα. Έτσι. Και διάφορες αφηγηματικές ιστορίες, όπως χημίας, δύσκολα πράγματα που πολύ ευκολότερα γίνονται όταν φτιάξεις μια ωραία ιστορία εκπλήσοντας το μυαλό, όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Ένας μεθυσμένος Αιθίωπας προπονείται βελτιώνοντας 5 και 6 φορές. Αυτά είναι στοιχεία για τα προθέματα για τη χημεία και τις ενώσεις. Αυτές είναι πολύ ωραίες, πώς να πω, τεχνικές διαδικασίες που ένας μαθητής έχει ανάγκη τον δάσκαλό του να τις λάβει για να γίνει η δουλειά του ευκολότερη και το διάβασμα αποτελεσματικό. Ναι, γιατί δεν είναι και λίγες πληροφορίες που μπαίνουν στον εγκέφαλό τους, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλα αυτά να τα. Σε σεμιναριακό υλικό πάντως, που επιδιώκουμε 2 ή 3 φορές το χρόνο να δουλεύουμε με τους μαθητές, πραγματικά κανείς καταλαβαίνει πρώτα απ' όλα ότι δεν γνωρίζουν τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν γνωρίζουν διαδικασίες και τεχνικές μάθησης. Και επίσης πολύ γρήγορα επιβεβαιώνεις από τους ίδιους τους μαθητές, τα ίδια τα παιδιά, ότι. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή, έρχονται και επιβεβαιώνουν ότι πραγματικά υπάρχει ο τρόπος για να γίνει πιο αποτελεσματική η δουλειά τους. Και είναι και αυτοί οι τρόποι και τα μυστικά που είναι μετά πολύ καλά εφόδια και για τον επαγγελματικό τομέα. Α, ναι, για την καθημερινότητα στη συνέχεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Στη διαχείριση του χρόνου, του προγράμματος, τις τεχνικές. Πολλές από αυτές τις συνήθειες, τις μαθητικές, τις κουβαλά κανείς σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Λοιπόν, είπα ότι
να ξεκινήσουμε και να λέμε για την μεγάλη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ήδη μας ρωτά. Είναι 17 χρόνια αυτή η υπόθεση. Οι ημέρες καριέρας. Φέτος θα συναντηθούμε 6 Απριλίου, Σάββατο, στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Είναι μια, θεωρώ, σπουδαία ημερίδα για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι, ο ένας είναι ότι πραγματικά οι εισηγητές είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Η δουλειά τους είναι αυτή και πραγματικά το μέλημά τους είναι να μεταφέρουν έναν προβληματισμό, τη γνώση τους προφανώς πρώτα απ' όλα, αλλά και τον προβληματισμό σε σχέση με τις σπουδές, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε, πώς μπορεί ένας υποψήφιος να φτάσει σε ασφαλείς επιλογές για τον εαυτό του ασφαλής, έτσι, και σίγουρα πώς αυτό το πράγμα να είναι ευχάριστο, δημιουργικό για τον ίδιο τον μαθητή που είναι η προτεραιότητά μας πάντα. Λοιπόν, την ευθύνη την έχουν οι άνθρωποι της Orientum, είναι οι άνθρωποι που συνέγραψαν αυτό το βιβλίο που δείξαμε στην αρχή. Μαζί μας ήταν ο κύριος Νίκος Παυλάκος και όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι αυτής της ημερίδας, του απογεύματος, θα έχουμε προσκαλέσει όπως όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλούς επαγγελματίες, επιτυχημένους επαγγελματίες από την πόλη μας. Πάνω από 30 κάθε φορά είναι και με μεγάλη χαρά έρχονται οι άνθρωποι, όπου κάθονται σε στρογγυλά τραπέζια και οι μαθητές που είναι εκεί έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν μαζί τους και να τους ρωτήσουν πράγματα για τη δουλειά τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Workshop δηλαδή εκεί ζωντανά, που μαθητές Β ή Γ μπουν μετά από λίγο καιρό να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Λύνουν απορίες. Λύνουν απορίες. Είναι τόσο ζωντανό αυτό. Είναι τόσο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ συχνά στεκόμαστε δίπλα να ακούσουμε, γιατί είναι απίστευτο. Εκεί καταλαβαίνεις τις πραγματικές τους αγωνίες και πώς μπορεί, παράδειγμα, ένας μαθητής, ας πούμε, της θεωρητικής κατεύθυνσης να βρεθεί το ίδιο απόγευμα και να μιλήσει. Έτσι. Με ψυχολόγο, με φιλόλογο, με νομικό. Και όλη αυτή τη χρήσιμη πληροφορία να την απορροφήσει, να την βάλει στη δική του λογική και να δει τι ταιριάζει. Και φυσικά έχουμε και τα δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές πρώτης λυκείου. Αυτό πάντα με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Το κάνουμε και φέτος και ήδη μας ρωτούν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς η εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους. Υπάρχει η δυνατότητα. Αυτά τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που δουλεύουμε τόσα χρόνια, να δώσουμε κάποιους κωδικούς, αρκετούς κωδικούς, σε μαθητές πρώτης λυκείου της πόλης. Αυτή είναι μια πολύ πολύ σοβαρή ιστορία, γιατί έτσι το ξεκινάμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή, πολύ σημαντική υπόθεση. Ναι, θέλουμε να ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου. Αυτά είναι τα τεστ. Είναι ψυχομετρικά εργαλεία. Έτσι. Ψάχνουμε χαρακτηριστικά και κάνουμε προτάσεις ασφαλείς. Είναι σίγουρα επιλογές που ταιριάζουν τον υποψήφιο. Πολύ βασικά πράγματα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα, κύριε Μαυράκη, για όσα μας είπατε. Εμείς θα βρεθούμε πάντως τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σταθερό το ραντεβού μας. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ξανά τη Δευτέρα, λοιπόν, στις 6.30, όπως κάθε Δευτέρα. Ναι. Θα πούμε πράγματα, για επαναλήψεις, την αξία και τη σημασία του στη μελέτη. Και για την εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, έφηβοι και ψηφιακά μέσα. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.